Καλημέρα κύριε Σεβαστάκη. Καλημέρα, κύριε. Και ο κύριος Καραγκούνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρώτης του τομέα δικαιοσύνης. Γεια σας κύριε Καραγκούνη, καλή σας ημέρα. Κύριε Σεβαστάκη, να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα της ημέρας, μάλλον των ημερών για να είμαστε πιο ακριβείς. Και αναφέρομαι βεβαίως στις ουρές που έχουμε για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πνίγηκα κιόλας. Σας ικανοποιούν αυτές οι εικόνες? Μήπως δηλαδή κάτι δεν σχεδιάσαμε καλά? Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αυτό καθ' αυτό ή τα παρεπίπτοντα προβλήματα? Είναι οι 300 άνθρωποι που έχουν στηθεί νομίζω στο σταθμό του ΙΣΑΠ στον Πειραιά τις 2 τα ξημερώματα. Με ένα σύστημα συμφερόντων και η ηλεκτρονικοποίηση των συγκοινωνιών που ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα από πόσες δυσκολίες αντιμετώπισε, είναι μια ορίμανση εξυγχρονιστική και μεταρρυθμιστική. Το βλέπετε πολύ εξυγχρονιστικό? Όχι. Είναι αυτό είναι ένα φαινόμενο, ακούστε κάτι, είναι ένα παρεμπίπτον, θα ομαλοποιηθεί όπως έχει γίνει με κάθε αλλαγή που συμβαίνει στη δημόσια διοίκηση. Ναι, κάθε αλλαγή. Πάντα ο πολίτης, αλλαγή, πάντα ο πολίτης την πληρώνει. Την πληρώνουν και οι υπάλληλοι με υπερένταση. Ένας υπουργός δεν έχει την πληρώνουν. Είχαμε το Σαρωνικό, τίποτα ο υπουργός. Έχουμε την ταλαιπωρία αλλού ως πύργη. Δεν με συγχωρείτε, ο πολιτικός μια φορά δεν έχει μια ευθύνη. Φυσικά. Πάντα οι πολίτες έχουμε ευθύνες. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε το σύστημα να γίνει αλλιώς. Και ωραία, είστε υποχρεωμένοι να το βρείτε αυτό το αλλιώς. Γίνει, λοιπόν, μην τα ρίχνετε συνέχεια στον πολίτη με ευκολία. Έγινε, αυτό βλέπω έγινε εγώ. Έγινε η μεταρρύθμιση ή δεν έγινε? Θα έγινε στις πλάτες του πολίτη πάλι και στην ταλαιπωρία του πολίτη. Όχι, ίσα ίσα θα διευκολυνθεί και θα εξορθολογηθεί ένα σύστημα. Δηλαδή έτσι γίνεται και αλλού, κύριε Σεβαστάκη? Νομίζω ότι η δημόσια έχουμε πάρα πολλές φορές. Δεν γίνεται έτσι. Δεν ξέρω, έχετε κάνει τόσο σχολαστικό ρεπορτάζ. Αυτό πάντως δεν γίνεται που γίνεται στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η δημόσια διοίκηση σε όλη την Ευρώπη έχει προβλήματα πάρα πολύ συχνά. Συνήθι προβλήματα. Δεν λέει κανείς όχι. Δεν λέμε ότι η δημόσια διοίκηση έχει την αυτόματη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε κάθε. Δεν γίνονται τα πράγματα. Δεν λέει κανείς αυτό. Λοιπόν, δεν αυτή τη στιγμή ένα πολυετός ακίνητο πράγμα, το οποίο δεν είχε ούτε ορθολογισμό και δεν είχε και δικαιοσύνη στο εσωτερικό του, που ήταν η. Καλύτερη οργάνωση δεν χρειάζονταν, κύριε Σεβαστάκη μου. Να πούμε λίγο ότι χρειάζεται υπάλληλοι, να το κάνουμε αλλιώς. Ωραία. Να βρούμε έναν τρόπο, ρε. Νομίζω όμως ότι είναι το έλασον είναι η ουρά. Δεν είναι κανείς κατά της μεταρρύθμισης. Το μείζον είναι η μεταρρύθμιση. Βεβαίως, κανείς δεν είναι κατά. Και νομίζω ότι θα διευκολύνει τόσο που νομίζω θα αποσβέσει και την όποια απώλεια υπομονής και να φύγουμε από την επιρροή της άσχημης λέξης προτεραιοποίηση. Λοιπόν. Αυτό το νεολογισμό. Μιλάτε εσείς που φτιάχνετε πάντοτε λέξεις. Λοιπόν, ένα προτεραιοποίηση. Έχετε κάνει την αναπλαισίωση. Την αναπλαισίωση, λοιπόν, ναι. Να πω είναι ωραία λέξη, βέβαια. Να πω κάτι. Για να βγάλεις κάρτα στην τράπεζα, δεν το κάνεις ηλεκτρονικά. Πας 10.000 δικαιολογητικά. Επίσης, για να, αναθερμάνεις έναν. Να επανενεργοποιήσεις ένα λογαριασμό σου. Ζητάνε τη ΔΕΗ σου. Έτσι, που να λέει ότι. Άρα η γραφειοκρατία είναι εγκατεστημένη στο DNA του ελληνικού δημόσιου χώρου. Νομίζω λοιπόν ότι παρόλα τα προβλήματα. Γίνεται μια στροφή. Τι θα γίνει τώρα με το μέρισμα? Για πάμε λοιπόν. Νομίζω ότι πού θα πρέπει δοθεί, να δοθεί κατά τα προτεραιότητα. Μην λέμε την εύκολη κουβέντα. Θα δοθεί στους αξιοπαθούντες, αυτούς που έχουν αδυναμία, αλλά το αρχείο που τους προσδιορίζει είναι το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Το αρχείο, δηλαδή ποιος πραγματικά τίμια είναι αδύνατος και ποιος έχει εκείνη τη σκηνοθεσία της οικονομικής του ταυτότητας με την οποία. Μήπως δεν δώστε, υπάρχει η ανησυχία, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ θα δοθεί, φτιάξει μια πελατεία και το δίνει όπως λέμε με το δικό της για πρόσημο. Για μένα η παράμετρος και των οφειλών του κράτους είναι πολύ σημαντική. Mm-hmm. Δηλαδή εκκρεμότητες οικονομικές που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη. Το θέλουν και θεσμοί αυτό. Βεβαίως. Και είναι σωστό αυτό. Ένα μέρος δηλαδή πρέπει να. Ληξιπρόθεσμα. Επίσης να επιταχυνθούν οι εκκρεμούσες πολυετιών συντάξεις. Άρα λοιπόν έχεις τρία μέτωπα. Έχεις το προνοιακό. Έμφυα δεν παίζει κατά και τις εκκρεμότητες. Είναι δομή πάλι ανταποδοτικότητας. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτός που τα πλήρωσε αμέσως γιατί δεν αδικείται. Δηλαδή εγώ με την απλή μου σκέψη. Ότι αυτός που πλήρωσε Φάμπαξ αδικείται. Ή εν πάση περιπτώσει ας το κάνεις από την αρχή της χρονιάς με μια ακεραιότητα. Να, αναμορφώσεις τον ένφια είναι μια εκκρεμότητα πολύ σημαντική. Όλοι οι έμεσοι φόροι που πάνε σε τεκμήριο και όχι στο πραγματικό εισόδημα είναι και άδικοι. Είναι άδικοι φόροι. Και είναι υποκατάστατο, κύριε Καραγκούνη, της αδυναμίας να έχεις ένα πλήρη φορολογικό χάρτη. Ακούγεται ότι θα κάνετε τον οικογενειακό έμφυα. Δηλαδή θα κουμπώσετε το σύζυγο πάνω στη σύζυγο, τα δύο ακίνητα και είναι, όπως ξέρετε, προοδευτικός. Πού το ακούτε?
Λέω, υπάρχει ως πληροφορία. Λοιπόν, υπάρχει ως πληροφορία. Δεν μπορεί να γίνεται πολιτική στις φήμες. Εγώ περιμένουμε. Επειδή έχουμε πολλά θέματα ακόμα στην επικαιρότητα, κύριε Καραγκούνη, μισό λεπτό. Να πάμε και στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Κατατέθηκε η τροπολογία από ό,τι είδαμε χθες στη Βουλή. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Σεβαστάκη, εδώ πάτε να κλείσετε και τα υπόλοιπα μέσα. Όσα έχουν απομείνει και ακόμα έχουν μια υγιή επιφάνεια. Πάτε να τα κλείσετε και αυτά, να πάρετε και τα αρέστα με λίγα λόγια. Νομίζω ότι η πράξη δείχνει ότι το ανάποδο. Έχουν ανοίξει, έχουν ανοίξει μέσα, έχουν αναθερμανθεί επιχειρηματικά. Μα δεν υπάρχουν τα λεφτά που ζητάτε, κύριε Σεβαστάκη. Ακούστε, δεν την έχω ζητάτε δει. Ζητάτε να ποσότερα τόδες που τα μέσα σήμερα με το που θα το δώσουν, αυτά θα κλείσουν την άλλη στιγμή, θα γυρίσουν το κλειδί δεξιά. Νομίζω τα μέσα και η κυβέρνηση μπορούν να προχωρήσουν σε μια σοβαρή και ισορροπημένη συμφωνία και είναι σωστό αυτό για τους εργαζόμενους. Χωρίς να γίνουν τα λάθη προσωπικά της φοράς. Θεωρώ ότι ο χειραφετημένος εργαζόμενος είναι υπεραξία για το μέσο, για την ποιότητα του μέσου. Με αυτή την έννοια εγώ θέλω εργαζόμενους, θέλω ανοιχτά μέσα και θέλω να ανοίξουν κι άλλα μέσα. Και κυρίως να το μαχαίρι στο λαιμό, κύριε Σεβαστάκη. Παιδιά, δηλαδή, να δούμε το σημαντικότερο. Ποσό που ζητούν οι άδειες σήμερα τα 35 εκατομμύρια. Την παραείδηση. Πάει ο κύριος Παπάς να πάρει 250 εκατομμύρια και την δημοσιογραφία η οποία καταστρέφει τα μέσα. Ακούστε κάτι, εγώ μπορώ να διαφωνώ με εσάς, αλλά είστε επώνυμος, υπογράφετε την άποψή σας και μπορώ να συγκρουστώ. Η παραδημοσιογραφία, η φήμη, το παραμέσον που δεν έχει ταυτότητα, νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο. Και τα υγιή μέσα, αυτό σας λέω, κύριε Σεβαστάκη. Εσείς τα χτυπάτε με τη δουλειά σας. Κύριε Σεβαστάκη, δηλαδή, οι δημοσιογράφοι. Νομίζω δεν καταλαβαίνόμαστε. Διότι εδώ πάτε να πάρετε ένα ποσό που δεν υπάρχει σήμερα στα μέσα. Δεν τα έχουν τα λεφτά αυτά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση και όλες οι προβλέψεις έχουν πέσει έξω. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα κάνει μια συμφωνία συνολική με τα μέσα. Δεν έφαγε τα μούτρα της. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουμε με την προηγούμενη διαδικασία. Μια στιγμή. Κύριε Σεβαστάκη, ήταν επιτυχημένη η πρώτη διαδικασία. Ακούστε, είναι απλή ερώτηση. Μια στιγμή. Η δικαστική απόφαση είναι δικαστική απόφαση και δεν το συζητάς. Εντάξει, προφανώς. Και τη σέβεσαι. Και την αποδέχεσαι. Έχουμε Σουρού, έχουμε ευρέως αποδεκτά μέλη με ταυτότητα και ποιότητα που στελεχώνουν το ΕΣΟΡΟΥ και νομίζω ότι συστήνεται ένας νέος χάρτης ένας νέος χάρτης με τον οποίο συναλλάζεται το κράτος και η παραγωγή των μέσων. Κύριε Καραγκούνη. Εντάξει.